τελικά όπου γη σκεφα τρει. Αθήνα, Μύκονο μια χρονιά, Ηράκλειο τώρα ξανά. Και του χρόνου βλέποντα τι κάναμε. Έχω πάει Λάρισα, Φθιώτιδα, Βιωτία, Ευρυτανία και 6 χρόνια εδώ. Σαντορίνη, Εύβοια. Ήμουνα Κύπρο πριν από αυτά. Κάρπαθο, Κάλυμνο, Σαντορίνη, στο Ρέθυμνο 2 χρονιές. Σκιές στο σκοτάδι. Άνθρωποι επιφορτισμένοι να φέρουν το φως στο μέλλον του τόπου ξεκινούν καθημερινά το μακρύ ταξίδι ως τις αίθουσες διδασκαλίας. Αναπληρωτές καθηγητές, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί εδώ και χρόνια αλωνίζουν τη χώρα προσπαθώντας να φτάσουν τη γνώση και στο πιο απομακρυσμένο σχολείο. Είμαι 12η σχολική χρονιά αποκλειστικά στο Ηράκλειο Κρήτης από Θεσσαλονίκη. Το μη χείρον βέλτιστο, δηλαδή από τη στιγμή που δεν μπορώ να είμαι στην πόλη μου, ένα τεράστιο θέμα, τουλάχιστον είμαι εδώ. Κάτι είναι κι αυτό. Στο χωριό Τεφέλη του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, η Πόπη αναλαμβάνει καθημερινά να βάλει τις βάσεις. Στο Σοκαρά του Δημού Γόρτινας, στα 16 παιδιά του Διθέσιου Δημοτικού Σχολείου μαθαίνουν γράμματα ο Χρήστος και ο Δημήτρης. Λίγα μέτρα πιο πέρα, η Πολίνα έχει αναλάβει να εκπληρώσει τους στόχους του νηπιαγωγείου. Στο Δημοτικό Σχολείο Ασημίου υπηρετούν 15 εκπαιδευτικοί. 2 από αυτούς είναι μόνιμοι. Οι υπόλοιποι 13 αναπληρωτές. Οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών γίνονται με βάση κοινωνικά κριτήρια. Επιλέγουν πρώτοι όσοι έχουν ή πολύτεκνοι, 3 παιδιά, 2, 1 και μετά οι παντρεμένοι. Συνήθως αυτοί που έχουν περισσότερα παιδιά πιάνουν πιο κοντά στην πόλη και η περιφέρεια ανοίγει για μας. Γι' αυτό το λόγο έχουμε επιλέξει να βρισκόμαστε εδώ και να οδηγάμε μία ώρα από το Ηράκλειο να έρθουμε εδώ με δικές μας βενζίνες, με τα προβλήματά μας, τα οποία τα βάζουμε στην άκρη με το που περάσουμε την πόρτα, γιατί βλέπουμε και τα χαμόγελα των μαθητών μας και μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Φέτος έχουμε πολλά νέα παιδιά, παιδιά που δουλεύουν δεύτερη χρονιά, πρώτη χρονιά και δυστυχώς λόγω οικονομικής δυνατότητας δεν έχουν αυτοκίνητο. Και αναγκαστήκαμε και νοικιάσαμε έξτρα αυτοκίνητο και έξτρα μεγάλο αυτοκίνητο κιόλας. Νοικιάσαμε ένα βαν 9 θέσεων, οπότε κάθε μέρα ερχόμαστε και το βαν και ένα μάξι για να κάνουμε τη δουλειά μας πιο εύκολη. Στην αρχή, εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προσλαμβάνονταν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για να καλύψουν έκτακτα κενά. Μόνο που τα κενά έπαψαν να είναι έκτακτα. Και πια, εξαιτίας της χρόνιας αδιοριστίας και των χιλιάδων συνταξιοδοτήσεων, είναι οργανικά. Πλέον καλύπτουμε τους εαυτούς μας. Στην ηλικία μου δεν υπάρχει, νομίζω, συνάδελφος δασκάλα αδιόριστη. Εμείς οι νηπιαγωγοί είμαστε λίγο, και οι αναπληρωτές θεωρώ ότι είμαστε λίγο παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Τελικά αξίζει όλη αυτή την ταλαιπωρία. Αξίζει η ηθική ικανοποίηση, θα έλεγα. Δηλαδή είμαστε τυχεροί γιατί εξασκούμε το επάγγελμα ακριβώς που έχουμε σπουδάσει, ενώ άλλοι δεν έχουν αυτή την τύχη. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα που πίστεψέ με μετά από τόσα χρόνια και εγώ ακόμα το ψάχνω. Απ' τη μια λες ναι, έχω δουλειά, αλλά απ' την άλλη μετά από τόσα χρόνια δεν γίνεται να συνεχιστεί. Μπορείς να έχεις προσωπική ζωή ή να φτιάξεις οικογένεια με μια τέτοια κατάσταση? Όχι, δυστυχώς. Δηλαδή δεν σε έχει κουράσει, έτσι? Γιατί εγώ κουράστηκα. Νομίζω είμαι έτοιμος να επιστρέψω κοντά στο σπίτι μου. Και ύστερα έρχεται η απόλυση. Πότε απολύεστε? 21 Ιουνίου. Υπάρχουν παιδιά που θα φύγουν τον Ιούνιο και δεν ξέρουν αν θα είναι στο Ηράκλειο, δεν ξέρουν αν θα δουλέψουν. Απ' τη μια λες να προχωρήσω και να κάνω κάτι άλλο, απ' την άλλη εξεγλικαίνουν γιατί μπορεί ξαφνικά να σε πάρουν νωρίτερα την επόμενη χρονιά. Μεγαλώνουν κάποιοι, θέλουν να κάνουν οικογένεια. Πού θα βρίσκονται? Δεν ξέρω τελικά αν αξίζει, γιατί αφήνουμε προσωπική ζωή και προτεραιότητες, ειδικά για μια γυναίκα που θέλει να γίνει και μητέρα, είναι αρκετά ζητήματα.